Ξεκινήσουμε λίγο από τα οικονομικά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Εδώ διαβάζω εγώ σε πρωτοσέλιδα, παραδείγματος χάρη διαβάζω ένα πρωτοσέλιδο που λέει μια πολύ μικρή προκαταβολή με υποσχέσεις είναι τα οικονομικά μέτρα. Δεν είναι έτσι ακριβώς, κύριε Στάθη, ενώ δεν είναι όπως αναφέρατε στα πρωτοσέλιδα που, τα οποία επικαλεστήκατε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής αυτή τη στιγμή πρόταση και επιδίωξη από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία δεν είναι χθεσινή, δηλαδή δεν είναι στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων, αλλά είναι στο πλαίσιο του προεκλογικού, θα έλεγα, της προεκλογικής ανάδειξης όλων των στόχων που θέτει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα κυβερνητική περίοδο. Και νομίζω ότι αν το δει κανείς συνολικά, θα δει ότι πλέον, αφού έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, να την οδηγήσουμε σε μια τροχιά ανάπτυξης, να έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, να έχουμε πραγματικά ξανακάνει την Ελλάδα χώρα θελκτική για επενδύσεις, το γεγονός της προσμονής, της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας, της, αν θέλετε, αύξησης των μισθών και των συντάξεων από την 1η-1η του 2024, της συντήρησης κάποιων επιδομάτων που ειδικά η ακρίβεια αυτή την περίοδο, πανευρωπαϊκό φαινόμενο η ακρίβεια, δίνει τη δυνατότητα της στην κυβέρνηση να τα συνεχίσει. Δεν την ανακόπτει όμως την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι. Αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει μαγική συνταγή για την ακρίβεια, βλέποντας το τι συμβαίνει σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, είμαστε εδώ για να ακούσουμε αυτή τη μαγική συνταγή. Διότι, ξέρετε, η κριτική είναι πάρα πολύ εύκολη. Όταν βλέπει κανείς όμως τι γίνεται στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με φαινόμενα πολύ πιο έντονα και με πληθωριστικές πιέσεις πολύ πιο έντονες σε σχέση με αυτές που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία, νομίζω ότι εύκολα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Κύριε Υπουργέ, όμως δεν ακούσαμε τίποτα να υποθεί για την ακρίβεια. Αυτό μάλιστα καταγράφεται από όλους τους συναδέλφους, από όλες τις εφημερίδες που κοιτάζαμε σήμερα. Υπόθηκε για το Market Pass για κάποιους μήνες παράταση. Το Market Pass είναι δύο μέτρα ενίσχυσης τα οποία παραμένουν. Αλλά θέλω να πω ότι αν απέναντι αυτό στην ακρίβεια δεν ακούσαμε κάτι, τι να πιστεύουμε τότε για το δημογραφικό. Θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι πολύ πιο απτή στην κοινωνία απέναντι σε κάτι που είναι πολύ πιο γενικό. Σαφέστατα, κανείς δεν παραγνωρίζει ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο καλείται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με τον τρόπο και με τα μέτρα τα οποία προφανώς θα υπάρξουν ενδεχομένως αν αυτό κλιμακωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα όμως σήμερα είναι ότι κάνουμε καλύτερη την οικονομική πραγματικότητα των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε οδηγήσει την οικονομία σε ένα σταθερό δρόμο ανάπτυξης. Αναμένουμε την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Υπάρχουν μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μπροστά, οι φοροελαφρύνσεις, όλα αυτά τα οποία οι οικονομικές ενισχύσεις, όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων. Νομίζω ότι είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι όπως η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να πάρει τις ανάσεις στα προηγούμενα 4 χρόνια, να ξεφύγει επιτέλους από τη στενοπό των μνημονίων, να της δώσει τη δυνατότητα να κάνει τα επόμενα βήματα, έτσι και αυτή την τετραετία θα μπορέσουμε να ελοφορήσουμε το πλαίσιο των προεκλογικών δεσμεύσεων. Μην φανταστεί κανείς, ας πούμε, ότι είναι λίγο το γεγονός να έρχεσαι και να ξεπληρώνεις πρόωρα τα χρέη τα οποία προέρχονται από το πρώτο μνημόνιο, δίνοντας σαφή μηνύματα στην παγκόσμια οικονομία ότι η Ελλάδα είναι εδώ, ξαναγίνεται μια χώρα που έχει υγιή, σφιγγυλή οικονομία και προφανώς δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις. Ελάτε, κύριε Αντοπούλου. Εντάξει, χθες ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα μέρα. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, όπου ήταν στην πραγματικότητα η διάψευση κάθε προσδοκίας. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν ακούσαμε κανένα μέτρο για την ακρίβεια. Το Youth Pass, το Market Pass, είναι η επιδότηση της ακρίβειας, κατά την άποψή μας. Και να σας πω και το εξής. Ήταν η Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι δεν θέλει επιδοματικές πολιτικές, ότι θέλει θέσεις εργασίας, καλές και καινούργιες. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο που φέρνει επιδότηση της οσοσκροκέρδης, μαζεύει από έμεσους φόρους, γιατί από πού θα χρηματοδοτήσετε, κύριε Τσιάρα, τα ΠΑΣ? Από τον προϋπολογισμό, όχι από φορολόγηση των υπερκερδών. Έτσι, αυτό είναι ένα σοβαρό έλλειμμα. Θα πρέπει να οι οποίοι φόροι ελαττώνονται ήδη στο εμπάρογο. Δεν είναι και το φορολογήσετε. Δεν ελαττώνονται οι φόροι. Παρακαλώ. Δεν ελαττώνονται οι φόροι. Όχι, δεν ελαττώνονται. Εξακολουθείτε να κρατάτε έμεσους φόρους πάρα πολύ ψηλά και το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο σχόλιο. Πέρα από τη σιωπή για τη μείωση των έμεσων φόρων, είδαμε μία πρεμούρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μία πρόβα συνένεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Άρα αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε πέρα από αξιωματική αντιπολίτευση, το μόνο πραγματικό αντίβαρο στις πολιτικές Μητσοτάκη. Ναι, αλλά δεν τρίτο πρέπει σχόλιο να υπάρχουν και συνενέσεις στην πολιτική, κυρία. Θα πρέπει να υπάρχουν στις προγραμματικές θέσεις. Αυτές επιδιώκαμε, επιτρέψτε μου. Αυτές επιδιώκαμε και όλη την προεκλογική περίοδο και απέδειξε το ΠΑΣΟΚ ότι συνδράμει τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο σχόλιο. Αύξηση μισθών, είπατε. Μα θα πρέπει να μας εξηγήσετε πώς θα κάνετε αύξηση μισθών χωρίς ηρωικές διαπραγματεύσεις, χωρίς ξεπάγωμα τριετιών.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να το απαντήσετε αυτό στην ελληνικό λαό. Επιπλέον, μιλήσατε για αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων, αλλά το πρόγραμμα που έχετε καταθέσει στην Κομισιόν δεν τη συμπεριλαμβάνει. Όλα αυτά εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Δεν μιλήσατε όμως για προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν μιλήσατε για την περιφέρεια. Δεν μιλήσατε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπατε και τώρα επενδυτική βαθμίδα. 4 χρόνια αυτό δεν ακούμε. 4 χρόνια ακούμε για μια επενδυτική βαθμίδα και την ξαναπούμε. Παραποιείτε την πραγματικότητα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά παραποιείτε την πραγματικότητα. Διότι ο στόχος της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας ήταν ουσιαστικά για το τέλος του 2023 από την πρώτη στιγμή. Μήπως ξεχνάτε που πήγατε την οικονομία εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως ξεχνάτε ότι η κατηφόρα των βαθμίδων αξιολόγησης στην οικονομία επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ήταν δυστυχώς ένα επαναλαμβανόμενο πολλές φαινόμενο. Πολλές φορές αναβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία και γι' αυτό ακριβώς, για να κλείσω με αυτό το σχόλιο, γι' αυτό ακριβώς είχατε χώρο δημοσιονομικό, γι' αυτό ακριβώς η χώρα σήμερα βρίσκεται εκτός μνημονίων και πολιτική ελευθερία και δημοσιονομική ελευθερία και τι επιλέξατε. Να μην ενισχύσετε το δημόσιο σύστημα υγείας. Έβρεπα νωρίτερα για το χάλι που επικρατεί στο ΕΚΑΒ. Είναι μια στρατηγική σας επιλογή να βάζετε πυροσβέστες και στρατιωτικούς μέσα στο ΕΚΑΒ αντί να προσλαμβάνετε διασώστες με επάρκεια, με εκπαίδευση και με μονιμότητα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, χάνονται άνθρωποι σήμερα. Επειδή δεν φτάνουν ποτέ ασθενοφόρα. Και εσείς τι λέτε, όχι ότι απλά θα έχετε μία σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά ότι θα βάλετε τον ιδιωτικό τομέα μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό η κερδοφορία εις βάρος της δημόσιας υγείας νομίζω ότι κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές και το είδαμε. Αυτό ως προσωρινή λύση για το ΕΚΑΒ θεωρείται ότι είναι λάθος. Ως προσωρινή λύση. Δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. 5-6 ανθρώπινες ζωές. Έχετε χάσαμε κάποιο μαγικό τρόπο μήνα να προσληφθούν 10.000 άνθρωποι χωρίς διαδικασίες? Έχετε μαγικό τρόπο να προσλάβουμε 10.000 ανθρώπους? Δεν πρέπει να γίνει προσλήψη όταν υπάρχουν 700 κενά. Εμείς κάναμε... Η υπεραπλούστευση, η προσέγγιση με λαϊκισμό σε θέματα τα οποία νομίζω αφορούν στην ίδια τη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας. Κάποια στιγμή μας βάζει ενώπιον των δικών μας ευθυνών. Το να είναι κανείς τόσο εύκολος στο να δίνει λύσεις όταν κατά τη διάρκεια της δικής του κυβερνητικής θητείας έχει αποδείξει ότι τα πάντα πήγαν στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στα τάρταρα, νομίζω ότι δημιουργεί ένα σημαντικό ζήτημα ανακολουθίας. Τώρα, θέλετε να σας θυμίσω ότι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο σύστημα υγείας? Ναι, θα ήθελα να μου θυμίσετε. Όταν λέγανε στους ασθενείς να πάνε να πάρουν τις γάζες και τα ράματα για να χειρουργηθούν απέναντι από τα φαρμακεία. Μάλλον δεν έχετε ξεχάσει αυτά. Από κάποιον τα έχετε ξεχάσει αυτά. Κύριε Τσιέρα, επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Θέσατε ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Θυμάστε λοιπόν ότι σε περίοδο μνημονίων ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να στηρίξει και με πολιτικό κόστος, αν θέλετε, τη δημόσια υγεία. Μπήκανε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες μέσα στο σύστημα υγείας. Βρήκαν γιατρό και φάρμακα. Και αν αυτό για εσάς να μελετείτε, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να υποβαθμιστεί η δημόσια υγεία, αυτό εννοείται. Εννοείται λοιπόν ότι γι' αυτό το λόγο έπρεπε να μην υπάρχει δημόσια υγεία επί των δικών σας ημερών. Αυτό λέτε με αναλόγια. Κοιτάξτε. Γιατί υποτιμάτε την νοημοσύνη των τηλεθεατών? Όχι, δεν την υποτιμώ εγώ. Εσείς την υποτιμάτε. Να μιλήσουμε σοβαρά. Αυτό που πρέπει να απαντήσετε είναι αν θα υπάρχουν διασώστες, αν θα υπάρχουν γιατροί, αν θα φέρετε τα βαρέα καθηγήνα, αν θα κάνετε μονιμοποίηση. Θα τα απαντήσετε συνέχεια. Ελάτε, κύριε Ζωάννη. Είναι η γνωστή υπερπληθωριστική προσέγγιση όλων των ζητημάτων όταν κατά τη διάρκεια τη ημών κυβερνητική θητεία αποδείξατε ακριβώς τα αντίθετα. Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν έχει αυταπάτες. Το απέδειξαν σε εκλογικές διαδικασίες τις πρόσφατες από το 2019 και μετά. Πολύ ωραία μπορεί να τα λέτε όλα αυτά. Το θέμα είναι ποια είναι η πραγματικότητα, πώς αντιμετωπίζετε, ποια είναι η ρεαλιστική προσέγγιση σε ζητήματα τα οποία ξέρουμε ότι πάμε σε παρακαλώ και στον κύριο Τζονί. Νομίζω ότι από τη συζήτηση στη Βουλή προέκυψαν ξεκάθαρα κάποιες διαφορές, οι οποίες πρώτα-πρώτα είναι ιδεολογικές. Δηλαδή δεν είναι να κατηγορείς τη διαφωνία ως διαφωνία. Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, ας πούμε, ότι η ανάπτυξη από μόνη της, και το ανέλησε ο Πρωθυπουργός, φέρνει αύξηση των μισθών, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω ενέργεια. Δηλαδή, ότι αν αυξάνεται το κατακεφαλήνα ΕΠΑ, ας πούμε, δηλαδή κάποιος παίρνει 200.000 το χρόνο, της κάνει 250 και κάποιος παίρνει 10, μένει στάσιμος, ή 20 ή 30, ότι αυτό από μόνο το αυξάνει κατά ένα μαγικό τρόπο τους μισθούς. Η σοσιαλδημοκρατία σήμερα και από το θεωρητικό της επίπεδο, πανεπιστημιακοί, οικονομολόγοι, σοσιαλδημοκράτες, τι λένε? Ότι πρέπει να δούμε τις ανισότητες. Πώς κατανέμεται δηλαδή η αύξηση του πλούτου και βέβαια πώς σχετίζεται με την αγοραστική δύναμη. Αυτή ήταν και η μεγάλη διαφωνία μας, αν θέλετε, προεκλογικά με τα στοιχεία του ΩΣΑ κτλ. Άρα, εδώ πέρα η διαφορά είναι ουσιώδης και ιδεολογική. Εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να δούμε τις ανισότητες. Οι ανισότητες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί. Ο σχετικός δείκτης του Gini δείχνει ότι έχουν αυξηθεί οι ανισότητες. Και ο ΣΑ επίσης λέει τα ίδια.
η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί γιατί υπάρχει πληθωριστική κρίση. Ακόμα δηλαδή, και αν έχει μια μικρή αύξηση, ο πληθωρισμός του 22 ιδίως που ήταν πολύ έντονος, αλλά κάθε πληθωρισμός. Περιμένετε για την ακρίβεια, γιατί μιλάτε ανισότητες. Περιμένετε για την ακρίβεια να ακούγατε κάτι από τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να λεχθούν περαιτέρω πράγματα, αλλά σας λέω. Όλο αυτό δεν είναι επειδή το ξέχασε, είναι επειδή ιδεολογικά. Ωραία. Η προσέγγιση. Επειδή είπατε για ιδεολογικές τώρα. Εγώ, ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε μια συζήτηση στην Ελλάδα. Υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση στον κόσμο. Έτσι, η οποία έχει και θεωρητικό βάθος και πολιτικό βάθος. Το καταλαβαίνω από τη μία να υποστηρίζονται αυτά. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο οποίος κατά την εκτίμησή μας είναι και πιο δίκαιος. Γιατί η δικαιοσύνη και η συμπεριληπτικότητα της οικονομίας έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή. Πας μπροστά. Επενδυτική βαθμίδα. Θα διαφωνήσει κανένας ότι η επενδυτική βαθμίδα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα. Κανένας δεν διαφωνεί. Προς Θεού. Μην ξεχνάμε όμως ότι όταν υπάρχουν η χώρα. Κάποιοι που δεν το βλέπουν. Είδατε ποτέ να διαφωνούμε σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε όμως ότι η χώρα πέρασε όλη αυτή την πρώτη φάση της κρίσης το 10, όντας αρκετά πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή, ένας είναι ο στρατηγικός στόχος. Αλλά δεν είναι ο μόνος στρατηγικός στόχος. Πρέπει να βλέπουμε πώς η ανάπτυξη θα έχει γερά θεμέλια και πώς θα κατανέμεται δίκαια σε όλους. Γιατί κινδυνεύουμε είτε τα θεμέλια αυτά να είναι σαθρά, είτε η κατανομή να μην πάντως, είναι σαθρά. Πάντως δεν σας κάλεσε να συνεργαστείτε. Δεν σας κάλεσε να συνεργαστείτε επί της οικονομίας. Σας κάλεσε να συνεργαστείτε επί των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κοιτάξτε. Αυτό έχει και να αν καταφάσει. Υπάρχει και νομικός τρόπος εφαρμογής του άρθρου 28, αυτό που περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός του Συντάγματος, με διακρατικές συμφωνίες για έδρες πανεπιστημίων. Κοιτάξτε, ένα ζήτημα. Αυτό σε σχέση με τις συνενέσεις αφορά καταρχάς τη συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 110. Το άρθρο 110 τι λέει, ότι στην πρώτη βουλή χρειάζονται 151 ή 180, στη δεύτερη 180 ή 151, ανάλογα με τις πλειοψηφίες που είναι κατά κάποιο τρόπο εναλλασσόμενες. Αυτή είναι μια ζήτηση που αφορά στο 24. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Πρέπει να δούμε το τέλος της διαδρομής. Δηλαδή, με έναν αθεωρημένο άρθρο 16, σε 4 χρόνια θέλετε, σε 5, πού θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση κατά. Μισό λεπτό. Είναι ρητορικά ερωτήματα, τα κατανοώ. Όχι, σε καμία ρητορικά, περίπτωση δεν θα είναι έτσι. Μισό λεπτό, κύριε Τσιάρα, έχει μια σημασία αυτό. Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση κατά την οποία το κύριο βάρος θα δίνεται στην κερδοσκοπική δραστηριότητα ή θα πάμε σε μια λογική μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων όπως είναι. Όλα τα καλά πανεπιστήμια μη κρατικά του κόσμου. Γιατί ξέρετε, μη κρατικό κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο το οποίο να είναι φοβερό, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία είναι ιδρύματα ή εν πάση περιπτώσει έχουν ένα σκοπό, ο οποίος δεν αποσκοπεί στον προσπορισμό κέρδους. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα, το οποίο ιδίως όποιο πάνελ έχω βρεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στα στελέχη του, το θέτω επανειλημμένος, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική. Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ποια είναι η βάση συμφωνίας του ΠΑΣΟΚ πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς θέλουμε να δούμε τις διατάξεις και τις εναλλασσόμενες πλειοψηφίες. Ναι. Δεν θα είναι μια διαδικασία κατά την οποία θα δώσουμε λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να είναι αντιληπτό. Αλλά δεν είστε και αρνητικοί καταρχήν. Για ποιο λόγο. Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο. Θα σας απαντήσω, μείναμε απλά λίγο τη σκέψη μου. Για ποιο λόγο δεν δίνουμε λευκή επιταγή, γιατί ενδεχομένως. Αν και με τα δείγματα που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία, αν δεν δώσει μια συνένεση τώρα, μετά να πάει να σου κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς συμφωνία πολιτική, για την νομική δεσμευτικότητα ως προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης, όπως έδειξε, ξέρετε, κύριε Στάθη, ασχολείστε πολλά χρόνια και με μεγάλο βάθος. Δεν υπάρχει νομική δέσμευση προφανώς στην κατεύθυνση της αναθεώρησης. Άρα, ή πρέπει να πάμε σε μια λογική πολιτική δέσμευση, ή να πάμε στη συνένεση σε δεύτερο στάδιο. Λοιπόν. Άρα, εμείς λέμε ότι δεν είμαστε αρνητικοί. Προς Θεού, δεν είμαστε αρνητικοί. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Όμως, πώς θα αλλάξουν? Πώς θα αλλάξουν? Δηλαδή, μην πάμε από το αρρύθμιστο στην ρύθμιση της κερδοσκοπίας. Δεν θέλουμε αυτό. Αυτά τα κολέγια που θα βάλουμε μετά από την ρύθμιση της κερδοσκοπίας. Να βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν, οι αλλαγές κατά τη συνταγματική αναθεώρηση, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν γενικότερα συνενέσεων. Δηλαδή, όποιος ισχυρίζεται ότι μια κυβέρνηση μόνη της μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, ενώ μια κυβερνητική παράταξη ότι μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, νομίζω η αναφορά και μόνο στο πρόσφατο παρελθόν θα μας αποδείξει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Mm-hmm. Και μάλιστα σε πολύ κρίσιμα άρθρα, όπως είναι το άρθρο 16, στο οποίο αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή. Εγώ χαίρομαι καταρχήν για την πρώτη θέση προσέγγιση του κ. Δουδονή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και θεωρώ ότι είναι ένα βήμα η αναγκαιότητα το οποίο έχει περιγραφεί πάρα πολλές φορές από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και από την ίδια την κοινή λογική. Εκτιμώ ότι ο τόπος της συνένεσης και της κατά κάποιον τρόπο συμφωνίας, εγώ θεωρώ ότι θα βρεθεί. Και πιστεύω ότι είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να κάνει ένα βήμα που έχουν κάνει
το σύνολο τι των ευρωπαϊκών χωρών, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Τι ακριβώς περιγράφουμε, για να καταλάβει ο μέσος πολίτης, τι περιγράφουμε? Μιλάμε τώρα για την αλλαγή του άρθρου 16. Σε τι όμως, σε τι να δημιουργηθεί? Μη κρατικών πανεπιστημίων, τους όρους βεβαίως που μπορεί να διέπουν τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, εννοείται ότι θα τους συζητήσουμε όλους αυτούς. Και εμένα η γενικότερη, αν θέλετε, βασική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικά ιδρύματα σε αυτή τη λογική και πρέπει κανείς να δει και τη μεγάλη αφέμαξη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία όταν δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να σπουδάσουν σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ή ακόμη και μακρύτερα. Και από την άλλη πλευρά, μια πραγματική, αν θέλετε, ανάγκη, η συνολική, αν θέλετε, αναφορά της χώρας. Ως μια χώρα που έχει πραγματικά δώσει τα φώτα του πολιτισμού, της παιδείας, στην Ιφίλιο, να μπορεί να έχει και μια αναφορά συγκεκριμένη στη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διακρατικές συμφωνίες μπορούν να γίνουν. Διακρατικές συμφωνίες μπορούν να γίνουν με βάση το άρθρο 28. Και τώρα μπορούν να γίνουν. Και τώρα μπορούν να γίνουν. Το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνω, ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια γενικότερη λογική συζήτησης. Αυτό είναι από το παράθυρο ιδιωτική πανεπιστημίου. Δεν είναι παράθυρο τώρα, μην γελιέμαστε. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν είναι το ίδιο. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι το προήμιο που θα καταλάβει κανείς πώς λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια όταν έρθει η ώρα αυτά να τα θεσμοθετήσουμε μέσω της αλλαγής του συντάγματος. Το ζήτημα όμως είναι, επαναλαμβάνω, ότι είναι η πλέον κρίσιμη και όριμη στιγμή και για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι η ίδια ελληνική κοινωνία από μόνη της επιθυμεί να γίνει μια τέτοια μετάβαση και μια τέτοια αλλαγή. Και εκτιμώ επίσης ότι για την ίδια τη χώρα μας, για την ίδια την πατρίδα μας, θα είναι μια εξέλιξη που θα την βοηθήσει πάρα πολύ και στη γενικότερη ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια παρουσία. Δηλαδή, όταν λέτε διακρατική συμφωνία, όπως σπάνια αντιπροσωπείες στο εξωτερικό και υπογράφει ο Πρωθυπουργός συμφωνία για οικονομικές ανταλλαγές, εμπορικές ανταλλαγές κλπ. Δύο χωρών, θα έχουμε ανταλλαγή τι πανεπιστημίων? Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι θέματα τα οποία θα εξειδικευτούν και θα φαντάζομαι ότι θα γίνουν γνωστά το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά η δυνατότητα του να λειτουργήσει κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, μιας και δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε ακόμη εντός εισαγωγικών, μιας και δεν υπάρχει η πρόβλεψη στο Σύνταγμα τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι μια δυνατότητα η οποία περιγράφεται από το άρθρο 28. Αυτή είναι όλη η συζήτηση. Επειδή το ζήτημα της δημόσιας παιδείας, της εκπαίδευσης είναι από τα κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν το πολιτικό σκηνικό. Ήδη βλέπουμε μία πρόβαση ένεσης υπό όρους, ξαναλέω. Για μας το κρίσιμο είναι να υπερασπιστούμε τη δημόσια παιδεία. Ποιο είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο? Είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο να σπουδάζουν και να προχωράνε στη ζωή τους. Άρα λοιπόν αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο εμείς το υπερασπιζόμαστε σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που έχει δώσει. Αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει και το ΠΑΣΟΚ. Έχει δώσει δείγματα γραφής διάλυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μία ανήθικη πρόβλεψη για να κάνετε τους φοιτητές πελάτες κολεγίων. Υποχρηματοδότηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Σήμερα λοιπόν απομακρυνόμαστε, και επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό, από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν ευρωπαϊκά οι δαπάνες για το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι στο 5% και στη χώρα μας είναι περίπου στο 3%, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Άρα λοιπόν για εμάς προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους και στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, δεν μπορούμε να κοροϊδεύετε και τον κόσμο. Δεν μιλάτε για πανεπιστημιακή εκπαίδευση άλλου είδους, η επίπεδου Χάρβαρντ, για εκφούφουτος μιλάτε στην πραγματικότητα. Και αυτό το έχετε αποδείξει. Αν υπήρχε δυνατότητα να έρθει το Χάρβαρντ ή τύπου Χάρβαρντ στην Ελλάδα, θα ήταν δική. Σας είπα ότι εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και αυτό είναι η πρώτη και μόνη μας αγωνία. Άρα ξαναλέω, αν μπορούσε να έρθει εγώ σε να δούμε σε ποιο περιβάλλον μιλάμε όμως. Άρα δεν είστε αρνητικοί αν το μπορεί ένα, να είναι υψηλό το επίπεδο των πανεπιστημίων που θα έρθουν. Όχι, να καταλάβω πώς θα σας απαντήσω λοιπόν. Θα σας πει όχι, δεν υπάρχει. Επιτρέψτε να με απαντήσω εγώ για τον εαυτό μου, κύριε Τσιάρα. Καταλαβαίνω την αλαζονία του 40%. Τη δείχνετε μόνιμα, την έδειξε ο Πρωθυπουργός σε κάθε φορά που πρέπει να έχουμε άποψη τουλάχιστον. 4 χρόνια για τα πανεπιστήμια. Όταν τελειώσαμε με τους μπακαλάκηδες, όταν βάλαμε αξιολόγηση, όταν αναπτύξαμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι έχει αποτύχει ο νόμος την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ποιος τους έδωσε πραγματικά αέρα για να προχωρήσει. Νομίζω ότι είναι σαφές, είναι υπαρκτό και είναι κάτι το οποίο κρίνουν οι πολίτες. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι αφήνεται τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να μιλήσει, αλλά εμένα με διακόπτει τη συνέχεια. Ελάτε. Και αντίστοιχη ήταν η στάση του Πρωθυπουργού εχθές στην Βουλή όσο μιλούσε ο πρόεδρος εκείνος ευθυντικής μας ομάδας. Σε συμπαιγνία με τον Κώστα Τασούλα πάνε για τη στάση. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ελάτε κύριε Αντοπούλου. Λοιπόν, η συζήτηση και η πρότασή σας συνοδεύεται από πολιτικές υποβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου.
Πανεπιστημίου. Από αστυνομοκρατία στο δημόσιο πανεπιστήμιο, από λιγότερους καθηγητές, από λιγότερους πόρους. Και επειδή εμείς είμαστε με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, γνωρίζετε ότι είναι διαφορετική από αυτή των άλλων. Τον είπα για παράδειγμα. Εμείς επιμένουμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχει πάνω από 2.000 ιδρύματα στην Ευρώπη, τα καλύτερα. Έχω τελειώσει ένα από αυτά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και εσείς επιμείνατε να το μετατρέψετε σε πεδίο μάχης και να πέφτουν οι φοιτητές από τα παράθυρα. Τα γνωρίζετε αυτά? Γνωρίζετε ότι δεν μπορούν να εκλέξουν συμβουλευτή μετά τον νόμο Κεραμαίου? Άρα λοιπόν μια αποτυχημένη. Είναι το τι γίνεται μέσα στο πρώτο Πανεπιστήμιο, τι γινόταν μέχρι τώρα. Να σας θυμίσω βέβαια ότι ήταν ο κύριος Γεωργιάδης που ζητούσε να βγάλει 180 βουλευτές για να προχωρήσετε μόνο σε αλλαγή των άρθρων. Ελάτε κύριε Ζωδονή. Θέλετε να σας πω. Το άρθρο 22, κοιτάξτε, άμα την παράγραφο 1. Στην ουσία τι προβλέπει? Την υπερνομοθετική ισχύ διακρατικών συμφωνιών, διεθνών συμβάσεων. Αυτή είναι μια υπερνομοθετική, όχι υπερσυνταγματική ισχύ. Το έχετε δει αυτό? Γιατί αυτή ήταν μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Έχετε δει κάτι? Έχετε προβεί σε άλλες συμφωνίες? Τι λέτε, έχετε προβεί? Δεν λέω, κάνω μια ανάλυση ως συνταγματολόγος. Ενώ νόμιζα ότι είπατε για την δημοκρατική πρόταση. Άλλο πράγμα λέω. Μην τα μπλέξετε. Λοιπόν, ξεπλέξτε το λίγο, γιατί δεν είμαι σίγουρη για το ποιος έχει εμπλέκει. Λέω λοιπόν ότι το άρθρο από την πρώτη μέρα. Μα λέω ότι δεν γίνεται αυτό πάνω από τα. Είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει. Άρα τι συζητάτε? Μα, ένα λεπτό. Συζητάμε για διακριτικές συμφωνίες τώρα. Ελάτε. Ένα θέμα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Άλλο στο επίπεδο της προτείνουσας και της αναθεωρητικής. Ωραία. Δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα Α, ένα Β. Δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα του άρθρου 28, παράγραφος 1. Αν μπορεί με διακρατική συμφωνία να έρθει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή το άρθρο 16 προβλέπει αυτά που προβλέπει. Και το άρθρο 28 στην παράγραφο 1 λέει την υπερνομοθετική, δηλαδή πάνω από τον νόμο, όχι πάνω από το Σύνταγμα. Όχι πάνω από το Σύνταγμα. Των διακρατικών συμφωνιών. Υπάρχει ζήτημα εδώ σε σχέση με την εφαρμογή. Και να σα πω και κάτι. Γενικά στο Σύνταγμα, εγώ έχω μια προσέγγιση. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, ούτε τον τροχό εφευρίσκουμε κτλ. Αυτό έχει μια πορεία. Έχει μια πορεία 48 ετών το Σύνταγμα. Νομίζω ότι να έρθουμε μετά από 48 χρόνια να πούμε ότι αυτή η διάταξη υπήρχε και δεν την είχαμε σκεφτεί, είναι λίγο. Θεωρείτε ότι είναι λίγο από το παράθυρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η προσέγγιση. Ενώ θα πρέπει να αφαιθεί στη σταγματιά θεώρηση, λέτε. Νομίζω ότι το κρίσιμο και το κεφαλαιόδες είναι αυτό. Σας το λέω τώρα αυτό ως συνταγματολόγος. Ναι. Δεν έχετε την πολιτική. Δεν θα επιτρέψω με την πολιτική μου. Άρα εσείς είστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε διακρατική συμφωνία επιχειρήσει. Αυτά ήθελα να προλάβω. Σας λέω λοιπόν. Όχι, μιλάω για το θέμα πανεπιστημίου. Δεν μιλάω για κάτι άλλο διακρατική συμφωνία. Πάμε, ας πούμε ότι έχουν περάσει 5 χρόνια και γίνεται μια διακρατική συμφωνία. Το θέμα είναι η διακρατική συμφωνία για να έρθει το Harvard ή Oxford στην Ελλάδα. Προφανώς αυτό δεν θα είναι κανένας. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να είναι αντίθετο σε αυτό. Το ζήτημα όμως είναι τι έρχεται και πώς έρχεται. Εντάξει, να είμαστε σαφείς. Αλλά επειδή έχω προσπαθήσει λίγο στο μικρό κύκλο μέχρι τώρα της ζωής μου να δω πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να συμβαδίσουν, υπάρχει δυσκολία μετάφρασης των πραγμάτων και του τρόπου που γίνονται στο εξωτερικό και των πραγμάτων και του τρόπου που γίνονται στην Ελλάδα, για να είμαστε σαφείς. Άρα υπάρχει μια δυσκολία να μεταφέρει την αγγλική ή την αμερικανική πραγματικότητα στην ελληνική πραγματικότητα. Όχι ότι κάποια πραγματικότητα είναι καλύτερη από την άλλη. Ναι. Αλλά είναι δύσκολη προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Την ίδια γλώσσα. Η άλλη ανάλυση μου, επαναλαμβάνω, ήταν ανάλυση μου ως συνταγματολόγου σε σχέση με το άρθρο 28. Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο, κυρία Αντοπούλου, θα με επιτρέψετε. Πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τα ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε σε μια γρήγορη διαδικασία ανάδειξη ηγεσίας όπως αποφασίστηκε, ή θα έπρεπε τα πράγματα να είναι κάπως διαφορετικά? Η πολιτική γραμματεία του κόμματός μας έχει βγάλει μια πρόταση οδικού χάρτη, η οποία απευθύνεται και στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει σήμερα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι σαφές πως το πολιτικό πλαίσιο όπως υπήρχε είχε και πρώτο εγγυητή τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή λοιπόν που ανοίγουν οι διαδικασίες, θα πρέπει και ζητήματα και παθογένειες και λάθη και ασάφειες να συζητηθούν, το πολιτικό πλαίσιο να επιβεβαιωθεί. Το τι καλύπτουμε από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, για παράδειγμα. Άρα, οποιοδήποτε υποψήφιο ή υποψήφια θα πρέπει να συνοδεύει την υποψηφιότητα μαζί με μια πολιτική πλατφόρμα. Αυτό εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Δεν λέω ότι είναι ανέφικτο.
Έτσι, θα κρυθεί από τα συλλογικά μας. Άρα θα έπρεπε μετά τις αυτοδιοικητικές, λέτε. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει χρόνος συζήτησης εξαντλητικού διαλόγου. Βιάστηκα, λέτε. Είναι βιαστική η απόφαση. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Σεβαστή, ότι ο πολιτικός χρόνος δεν μπορεί να μένει κενός. Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε νεκρό χρόνο, με την έννοια ότι δεν είναι προεκλογική περίοδος. Έχουμε βιώσει μια συγκλονιστική για όλους μας εξέλιξη. Κανείς δεν περίμενε την ευνηδιαστική παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν προετοιμαζόταν κάποιος από την πλειοψηφία του συνεδρίου γι' αυτό. Είχαμε στόχο να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση το πρόγραμμά μας. Έχετε προτίμηση σε πρόσωπο. Συγγνώμη. Έχετε προτίμηση σε πρόσωπο. Αυτό είναι. Δεν θα μπορούσα να δεν είναι κακό. Ναι, το ξέρω. Αλλά έχετε στο μυαλό σας και το πρόσωπο και την πολιτική για που θα μπορούσε να ηγηθεί. Στην πολιτική και είναι λόγος ύπαρξης δικής μου, είναι η πολιτική και το πολιτικό πλαίσιο, η πολιτική πρόταση. Έχουν σημασία λοιπόν, και τα πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε ούτε ονόματα και έχουμε μία ανάγκη να συζητήσουμε ξανά όλη την πολιτική πλατφόρμα, το πολιτικό πλαίσιο. Εκτιμώ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση των συλλογικών οργάνων θα είναι απολύτως σεβαστή. Ας δούμε την επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, για το πώς προχωράμε. Για ένα πράγμα μπορώ να σας διαβεβαιώσω: πως ούτε μία μέρα δεν θα μείνει κενή από την προγραμματική στιβαρή και αντικειμενική αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. Διότι μια κοινωνική συμφωνία δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Διαβάζω ότι ήταν πολύ καλός ο κύριος Φάμελος εδώ σε κάποια σχόλια και λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι και αυτός υποψήφιος μεταξύ αυτών. Ο κύριος Φάμελος δεν ξέρω ποια είναι η δική του η σκέψη και η πρόταση. Ξέρω ότι τοποθετήθηκε χθες και μας εκπροσώπησε απολύτως επάξια σε μια δύσκολη συγκυρία. Μετά από πολύ λίγες μέρες αποχώρηση του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ωραία, κουβέντα κάναμε και ωραία, ουσίες, κουβέντα πράγματι. Αλλά θέλω μια παρατήρηση. Επειδή την κυρία Νταπούλου το ξέρω, την εκτιμώ και την συμπαθώ και πολύ. Δεν έχει νόημα να καταλογίζουμε κακές προθέσεις στα κόμματα. Εγώ δεν καταλογίζω κακή πρόθεση ούτε στην Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω σε σχέση με συζητήσεις. Πολιτικές καταλογίζουμε και πολιτικές ευθύνες. Το λέω σε σχέση με μια. Μην μου αποδίδεται πράγματα όχι, που δεν συμβαίνουν. Με μια δαιμονοποίηση, μια συζήτηση που μπορεί να είναι ανοιχτή. Να γίνει καλή. Περισυνενέσεων από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί να μην καταλήξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκλογικά αποτελέσματα και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.